λοιπόν Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου Κρήτη στην Κρήτη, πάντα στην Κρήτη, Δεκέμβρη του 2012, με ατομική έκθεση της αφεντιάς μου εδώ, να σας ξαναγήσω. Καλά, θα πάμε. Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου, λοιπόν, σαν υπέροχο κτίριο του 1850, που φιλοξενεί την έκθεση «Το θολομήνα μου μυαλόα», μια έκθεση ζωγραφικής, ας πούμε. Ας περάσουμε στην κεντρική αίθουσα, έλατε μαζί μου. Τα έργα ήταν πολλά και ζορίστηκα να τα στήσω. Ξεκίνησα με τον Ευαγγελισμό, έναν Ευαγγελισμό καμένο από το φως, και πήγα στην προσευχή των γυναικών. Συνέχισα με τον Έλα Γκέι, το βομβαρδιστικό που έριξε τις ατομικές βόμβες. Και δίπλα μου ήρθε να βάλω τις μαντώνες, κορίτσια δηλαδή που θυλάζουν. Οι κοπέλες αυτές ζωγραφίστηκαν εκ του φυσικού και είναι συμπολίτησές μας, φίλες μου, ζουν όλες εδώ στον Άγιο Νικόλαο, γι' αυτό και ήταν έτσι ιδιαίτερο το ότι εκτέθηκαν εδώ. Έβαλα στην ίδια αίθουσα και πυρηνικές δοκιμές, επιστήμονες παρακολουθούν πυρηνικές δοκιμές, και κάποια πορτρέτα μικρά σε χαρτί έτσι κολλημένα στον τοίχο. Στη δεύτερη αίθουσα ξεκίνησα με το κοριτσάκι του Vermeer, χωρίς όμως το τουρμπάνι του, το γνωστό. Και πήγα σε αυτά τα έργα που μου αρέσουν πολύ μαζί, είναι η Αφροδίτη της Μήλου και δίπλα το πλαστικό της ανάτυπο, ας πούμε, αυτό το μανεκέν βιτρίνας. Μια παράξενη εικόνα του κυρίου δίπλα, από τη Μονή του Σινά, και ένα κοριτσάκι στον αξονικό τομογράφο, σαν αγιογραφία είναι αυτό. Έφτιαξα στην ίδια αυτή αίθουσα και το γραφείο της Λουκίας, ας πούμε, μια απομίμηση, όπου έβαλα πάνω μαζί με το καφέ της και ένα μανταρίνι, ξέρω, και ένα τασάκι. Έβαλα και το τελευταίο της post στο Facebook. Η Λουκία στο τέλος, έτσι, στην αρρώστια, είχε αρχίσει να βάζει εικόνες, προσευχές. Ακαταλαβίστηκα βέβαια, έγραφε, δεν την βοηθούσε πια το μυαλό από την ασθένεια, και έτσι εξηγείται και ο τίτλος, ας πούμε, της έκθεσης, «Το θολομήνα μου μυαλό» και η θεματολογία, αν υπάρχει θεματολογία. Και τώρα θα ήθελα, με όλη τη σεμνότητα που δεν με χαρακτηρίζει, να σας παρουσιάσω το αριστούργημά μου, αυτό. Ναι, το έργο αυτό είναι το αγαπημένο μου, αυτό που θα ήθελα, ας πούμε, να σωθεί αν όλα τα άλλα καταστρέφονταν. Απεικονίζει το φίλο μου το Λουίτζι, ένα κοπέλι διάολου κάλτσα, και περιέχει τους τρεις αγαπημένους μου ζωγράφους. Το θέμα όσον αφορά στους νάνους είναι φυσικά του Βελάσκεθ, αλλά και το ντυμένο γυμνό είναι του Γκόγια, τη Μάγια, και η χρωματική κλίμακα είναι του Vermeer. Μέσα ακριβώς έχουμε μια αίθουσα που τη λέμε το μυαλό. Εδώ μπαίνει ο καθένας μόνος του. Πάμε. Περάστε. Θα κλείσω την πόρτα πίσω σας, μην φοβηθείτε. Το μυαλό, αυτή την παράξενη αίθουσα, την εμπνεύστηκα από το κτίριο περισσότερο. Το κτίριο με πήγε δηλαδή, να στήσω τα έργα έτσι. Έφτιαξα τρία δωμάτια, τα διαμόρφωσα δηλαδή, με κεριά και πίνακες ζωγραφικούς, άναρχα έτσι, τοποθετημένους μαζί με ό,τι υπήρχε στο κτίριο, τα ήταν αποθήκες. Τα δωμάτια. Ο κόσμος είναι μια σταλιά. Στο κεντρικό διάδρομο είχα μια προβολή. Στο θολωμένο μου μυαλό. Και ρωτάτε, τι θα συμβεί με τα παιδιά. Και φτάνοντας στη βιντεοπροβολή, είχε σε ένα δωμάτιο δεξιά την κεντρική αίθουσα του μυαλού, ας πούμε, που θύμιζε λίγο το εργαστήριό μου, λίγο ένα χάος εκεί μέσα. Σχεδόν τα πέταξα. Για την ακρίβεια είχα βάλει τα έργα έτσι, που δεν χωρούσα στις άλλες δύο αίθουσες, και μετά συνέλαβα ότι μπορούσαν να παρουσιαστούν και με αυτόν τον τρόπο. Τα πείραξα βέβαια πάλι, έτσι κάνουμε. Η αίθουσα αυτή ήταν η μόνη που ήταν φωτισμένη έντονα, και γύρω-γύρω είχε, ας πούμε, όπως μου είπε ένας φίλος μου, εγώ δεν το είχα σκεφτεί, άναρχα τοποθετημένα
ντοκουμέντα των τελευταίων 50 ετών. Όχι όμως με μια ιστορική διάθεση, ας πούμε, τόσο, όσο με μια έτσι, προσωπική ενός μυαλού θολωμένου. Είχε δηλαδή τους δίδυμους πύργους μαζί με τις πυρηνικές δοκιμές, το Τζε που ήταν έτσι φάνταστος, πεθαμένος βέβαια, ένα βουδιστή μοναχό που αυτοπυρπολείται, το γάμο του πρωθυπουργού, τον ίδιο πρωθυπουργό πριν γίνει πρωθυπουργός, τον Παπανδρέου, τον κύριο Παπανδρέου που σηκώνει το χαρτάκι και φέρνει το σοσιαλισμό στην Ελλάδα. Ναι, το προστάσιο της 17 Νοέμβρη, τα αρχαία, πάντα τα αρχαία, μας κυνηγάνε τα αρχαία, τα γάλματα αυτά που μας βαραίνουν τα χέρια, μας κάνουν και περήφανος. Όμως, Sex Pistols, Tiananmen, διάφορα στο πάτωμα, δοχεία, κόλλες, αλλά και pop στοιχεία, ο James Bond, το Checkpoint Charlie, ο Tweety, δίπλα σε παιδάκια αγκαλιασμένα. Ναι, έτσι μια προσωπική, ας πούμε, πολύ προσωπική και καθόλου αντικειμενική ματιά video games, τα πλόχαρτα, λάμπες, κουπίδια, house. Αυτό. Πάμε, έστω.